των αντιπάλων για και εξήγησα τι σημαίνει να στοχοποιείς Σαμαρά, Βενιζέλο, Βενιζέλο, Σαμαρά. Στουρνάρα, Αβραμόπουλο για να σου αδειάσει τη θέση για στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτούς βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, βάζω το χέρι μου στη φωτιά για όλους τους ανθρώπους στους οποίους πιστεύω και με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Για αυτούς λέω. Με αυτούς που έχω συνεργαστεί στις κυβερνήσεις, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Το βάζετε. Με αυτούς που έχω συνεργαστεί στις κυβερνήσεις. Γιατί σας ρωτάω. Γιατί αν γυρίζαμε λίγο χρόνο πίσω. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τους γιατρούς. Δεν μπορώ να βάλω τα χέρι μου στη φωτιά για τους υπαλλήλους. Μιλάω για τα πολιτικά στελέχη. Μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα. Και έχει και ένα αρνητικό παρελθόν η Βουλή. Γιατί σας θυμίζω ότι κάποτε. Μπορώ να μην βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τον πικραμένο. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να τιμωρηθούν οι ένοχοι του ευτελισμού της χώρας. Πώς θα γίνει γιατί πρακτικά. Γιατί εδώ δεν ευτελίζονται πρόσωπα. Ευτελίζεται η χώρα διεθνώς και υπονομεύεται η οικονομία και η μοίρα των παιδιών μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που είναι μαζί μας συνυπήρξε με τον κύριο Βενιζέλο. Άρα θεωρητικά βάζει το χέρι του στη φωτιά και για εσάς, κύριε Άδωνη.